μας εξηγήσει τι ακριβώς θα βλέπουμε και πώς λειτουργεί το κάθε τι. Να τον ακούμε λοιπόν. Λοιπόν, εδώ πέρα πείτε, ξέρετε τι είναι? Σας έχει πει δασκάλος? Τι είναι εδώ, για πέστε μου. Το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Και τι κάνει το εργοστάσιο της ΔΕΗ, δηλαδή τι φαντάζεσαι τι κάνει εδώ πέρα? Βγάζει ρούχα, νερό, βγάζει, τι κάνει, τι? Παράγει το ρεύμα. Και το ρεύμα τι μας κάνει το ρεύμα, σε τι μας χρησιμεύει, ξέρετε? Αν δεν είχαμε ρεύμα, θα είχαμε τηλεόραση? Όχι. Θα είχαμε ηλεκτρική κουζίνα να ψήνουμε τα φαγητά μας? Όχι. Θα είχαμε ψυγείο να προσέχουμε τα φαγητά, να τα φυλάσουμε? Όχι. Άρα λοιπόν το ηλεκτρικό, το ρεύμα, μας κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, έτσι, γενικά. Λοιπόν, εδώ πέρα που είπατε λοιπόν είναι ένα εργοστάσιο που έχει μέσα μηχανές, θα πάμε από εκεί να τις δούμε, που βγάζουν το ρεύμα, έτσι. Ναι. Όπως έχουμε αντλίες που τραβάμε το νερό από τη γη και το βγάζουμε στις σωλήνες, έτσι, και το βγάζουμε στις σωλήνες και έρχεται στα σπίτια μας, έτσι είναι και το ρεύμα. Εδώ πέρα λοιπόν από κάπου πρέπει να βγάλουμε το ρεύμα. Υπάρχουν λοιπόν μέσα οι μηχανές που βγάζουν το ρεύμα, αλλά εδώ δεν έχουμε σωλήνες. Έχουμε κάτι κολόνες με σύρματα που πάνω εκεί τρέχει το ρεύμα και έρχεται και πάει στα σπίτια μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε από εδώ μια βολτούρα άλλη στο εργοστάσιο. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Προσεκτικά. Δουλέψουνε. Ακούμε τον κύριο, έτσι, Γιώργο. Θέλουνε πετρέλαιο, έτσι. Όπως εσείς για να μεγαλώσετε και να τρέξετε θέλετε φαγητό, έτσι λοιπόν και οι μηχανές χρειάζονται πετρέλαιο για να δουλέψουνε, να βγάλουνε το ρεύμα. Εδώ λοιπόν, εκεί που σας έδειξε ο κύριος Γιώργος στις σημαντούρες, λοιπόν, έρχονται τα καράβια, έτσι έρχεται το καράβι εκεί, που δένει και με κάτι μεγάλες σωλήνες παίρνουμε το πετρέλαιο που το πάμε και στις δεξαμενές. Αυτές εκεί λοιπόν οι δεξαμενές που βλέπετε, οι μεγάλες οι άσπρες, είναι το πετρέλαιο που το χρησιμοποιούμε στις μηχανές, έτσι. Εδώ πέρα όμως τι γίνεται, βλέπετε εδώ πέρα κάτι σωλήνες με νερό και θάλασσα, έτσι. Βλέπετε εδώ το νερό, τη θάλασσα που τρέχει. Εσείς όταν τρέχετε τι κάνετε? Όταν τρέχει κάποιος τι κάνει? Ζεσταίνεται και υδρώνει, έτσι. Και οι μηχανές λοιπόν όταν δουλεύουν πολύ και γυρνάνε και γυρνάνε και τρέχουν, ζεσταίνονται. Πρέπει λοιπόν και αυτές να τις δροσίζουμε. Όπως και εσείς λοιπόν πίνετε ένα ποτηράκι νερό για να δροσιζόσαστε όταν τρέχετε, έτσι λοιπόν και οι μηχανές τις δροσίζουμε. Γι' αυτό υπάρχει το νερό. Παίρνουμε λοιπόν το νεράκι από εδώ από τη θάλασσα μέσα από τις σωλήνες, έτσι. Και τις πηγαίνουμε μέσα στις μηχανές για να τις κρατάμε σε χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι, γιατί άμα συνέχεια δουλεύουν και έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα καούνε. Μέσα εκεί λοιπόν που δουλεύουν οι μηχανές και μας βγάζουν το ρεύμα. Τους ακούτε, ακούτε το φόρεμα. Μετά λοιπόν, αφού το ρεύμα που βγάζουν οι μηχανές, πάνε από κάτω κάτι καλώδια, έτσι, καλώδια, ξέρετε είναι το καλώδιο. Αλλά αυτά είναι μεγάλα, κοντρά καλώδια. Και πάνω σε αυτές εκεί τις κολόνες που βλέπετε, απέναντι, πώς λέγονται οι κολόνες, πώς υπάρχουν που λέγονται? Πυλώνες. Πυλώνες, πολύ σωστό. Οι πυλώνες είναι άλλο. Η κυρία καλά σας το είπα, αλλά οι πυλώνες είναι ακόμα πιο ψηλοί, έτσι. Είναι ακόμα πιο μεγάλοι. Είναι σαν πύργοι οι πυλώνες. Αυτές είναι οι κολόνες και από εκεί λοιπόν φεύγει το ρεύμα και πάει στις κολόνες που βλέπετε στα σπίτια σας, έτσι, και δίνουμε ρεύμα σε όλο το νησί. Αυτό το εργοστάσιο δεν είναι μόνο στην Κόδη, είναι και σε άλλα νησιά, έτσι. Δίνει απέναντι στην Κάλυμνο, δίνει στη Λέρο, δεν ξέρετε τη Λέρο, την έχετε ακούσει, τα νησιά εδώ γύρω. Στην Ίσυρο, όχι στη Ρόδο, έχει άλλο εργοστάσιο εκεί, έτσι. Τώρα θα πάμε από μακριά, θα δούμε και μέσα έχει πολύ φασαρία και δεν είναι καλό για τα φτάκια σας να πείτε φασαρία, έτσι. Ναι. Yeah, my desire.
Έχει κάθε μία μηχανή από αυτές τις μηχανές τις φορές που είδατε στη σειρά, έτσι που ήταν κάτω. Έχουν εδώ πέρα, κάθε μία έχει... Πώς έχετε με τα παιχνίδια που παίζετε, δεν έχετε ένα κοντρόλ και παίζετε και κατευθύνει το παιχνίδι σας. Έτσι λοιπόν και οι μεγάλες μηχανές εδώ έχουν ένα κοντρόλ που μπορούμε και τις ελέγχουμε, έτσι αν δουλεύουν σωστά όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά υπάρχει ένα άλλο που δίνουμε το ρεύμα από εδώ φεύγει και ελέγχουμε όλες τις γραμμές που δίνουμε έξω για να πάρει στα σπίτια μας, ελέγχουμε όλες τις γραμμές από εδώ βλέπουμε αν το ρεύμα που πάει στο σπίτι είναι σωστό, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα και αν έχουμε μία βλάβη, κόβουμε το ρεύμα για να το φτιάξουμε. Όπως στο σπίτι, άμα καεί κάτι κατεβάζουμε την ασφάλεια για να το φτιάξουμε, έτσι και εδώ λοιπόν κόβουμε το ρεύμα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε άμα έχει βλάβη τη γραμμή. Καμιά φορά που κόβει το ρεύμα στο σπίτι και λέτε πω πω ιδέα πάλι μας έκοψε το ρεύμα. Έτσι, από εδώ είναι. Και έμεινε αξίριστος. Εδώ λοιπόν έχουμε, εδώ είναι οι καινούργιες μηχανές που βάζουν. Να τις, ελάτε και από εδώ. Εδώ. Αυτές είναι οι δύο καινούργιες, βλέπετε που τις φτιάχνουν τώρα, εδώ. Μπορείτε να δείτε, αν δεν μπορείτε να ξεσηκώσω. Αλλά μπορείτε. Εδώ βλέπουμε τις καινούργιες μηχανές. Ναι, ναι. Άλλες δύο δηλαδή. Ναι, αυτή και άλλη. Σύνολο είναι οι ίδιες δύο. Είναι τέσσερις και δύο έξι. Και δύο έξι. Για να ενισχύσει περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε από